Without further ado, can I please welcome to the stage His Royal Highness, the Prince of Wales. I'd like to take this opportunity to say thank you also for the kind messages of support for Catherine and for my father, especially in recent days. It means a great deal to us all. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας σπάει τη σιωπή του για πρώτη φορά μετά το σοβαρό χειρουργείο της συζύγου του Kate Middleton και την αποκάλυψη ότι ο πατέρας του βασιλιάς Κάρολος έχει καρκίνο. Your Royal Highness, how grateful are you for the public support you've received in recent weeks? I really appreciate everyone's kind messages, thank you. Ο Βίλιαμ επέστρεψε στα βασιλικά του καθήκοντα με το δεξί, δίνοντας το παρόν σε γκαλά φιλανθρωπικής οργάνωσης στο Λονδίνο. Ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον Τόμ Κρούζ για τη συνεισφορά του στους σκοπούς του ιδρύματος του οποίου είναι προστάτης. Tom, huge thanks for supporting us tonight. And And Tom, if you wouldn't mind not borrowing either of the new helicopters for the next Mission Impossible, it would be appreciated. Με το βλέμμα στην υγεία του Καρόλου, οι φήμες οργιάζουν και η Βρετανία αγωνιά για την επόμενη μέρα της μοναρχίας. Πάντως, ο 75 ετών βασιλιάς προέβη στην πρώτη δημόσια άσκηση το καθηκόντο του μέσω ανακοίνωσης για την 50η επέτειο από την εξαρτησία της Γρενάδας, θέλοντας να στείλει μήνυμα ότι είναι καλά. Την ώρα που ο πρωτόδοκος γιος του Καρόλου έκανε πρόβες για το θρόνο, ο Χάρη είχε ήδη επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. He didn't meet his brother during his flying visit to the UK. Indicates tragically a terrible breakdown in a family. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η ρήξη μεταξύ των δύο αδελφών φέρεται να είναι οριστική, με φωτοκαιτασυνάρια που θέλουν να επισπεύδεται διαδοχή.